Κύριε συνάδελφε, καλημέρα. Η ώρα είναι 1:30. Προσκληθήκατε βάσει των διατάξεων του άρθρου 7, του άρθρου 64, παράγραφος 7 του νόμου 3852, για τη διαδικασία για την αποδοχή παρέτησης της κυρίας Κυριακής Πατρινού Ντελτόρα από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου. Σύμφωνα με την υπαριθμό 582-84... Τον κατάλογο. Να πω τους λόγους που γίνεται συνεδρίας. Βάσει της υπαριθμών 582-84, 23-10 του παρέτησης κυρίας Πατρινού, καλείστε στη ειδική συνεδρίαση για εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεκινάμε με τις παρουσίες. Ο κύριος Ζαυτόπουλος έχει το λόγο. Κύριος Αυλίτης. Παρόν. Κύριος Κασιούρας. Παρόν. Κύριος Τσούλος. Παρόν. Κυρία Χατζοπούλου. Παρούσα. Κυρία Καραλή. Παρούσα. Κύριος Παντελιάκης. Παρόν. Κύριος Καυγαλάκης. Κύριος Ζαπάντης. Παρόν. Κυρία Αστερίου. Παρούσα. Κύριος Λιανός. Παρόν. Κυρία Αγαπάκη. Παρούσα. Κύριος Κουρέπης. Παρόν. Κυρία Παπασπύρου. Παρούσα. Κύριος Παπανικολάου. Παρόν. Ευχαριστώ πολύ, λύπη. Κύριος Κόκαλης. Παρόν. Κυρία Κούτση. Παρούσα. Κυρία Κασιμάτη. Παρούσα. Κυρία Τσιάμα. Παρούσα. Κύριος Κομιανός. Κύριος Μωράκης. Παρόν. Κύριος Χιωτάκης. Παρόν. Κύριος Βάρσος. Παρόν. Κύριος Κύρλος. Παρόν. Κυρία Κορογιαννάκη. Κύριος Μπιτζάνης. Παρόν. Τσελικύρης. Κυρία Κεφαλά. Παρόν. Κύριος Παπαδόπουλος. Παρόν. Κύριος Κανακάκης. Κύριος Κορδίλης. Παρόν. Κύριος Τσαγκάρης. Παρόν. Ραυτόπουλος. Παρόν. Κυρία Παπαδήμα. Παρόν. Κύριος Καλός. Παρόν. Κυρία Ντελτόρο. Παρούσα. Βάστε. 33 παρόντες, άρα έχουμε παρτία και προχωράμε. Η συνεδρίαση αυτή δεν είναι υποχρεωτικά να είναι δημόσια. Αν το σώμα κρίνει ότι πρέπει να είναι δημόσια, δηλαδή η διαδικασία δεν χρειάζεται να είναι, δεν είναι απαραίτητο να είναι δημόσια. Δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι υποχρεωτική. Για ποιο θέμα την επιλέξεις? Δημόσια λέει, όχι μυστική, όχι. Ναι, δημόσια. Φανερή τότε. Φανερή, ναι, αυτό λέω. Απλώς το αναφέρω, αν έχει άλλος διαφορετική άποψη. Είμαι σίγουρο. Εντάξει. Λοιπόν, δημόσια, γιατί υπάρχει. Ναι, μπορούμε να διώξουμε τις κάμερες. Δεν θέλουμε, προχωράμε κανονικά. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 64, παράγραφος 7, η παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου και του Προέδρου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική αφού το πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Η κυρία Πατρινού στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε υποβάλει και προφορικά την παρέτησή της και το είχε δηλώσει. Και στη συνέχεια του εγγράφου που έστειλε με αριθμό πρωτοκολλού 582 του 84, 23-10 του 18, αναφέρει σε συνέχεια τη τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14-11 του 2018, με την παρούστα επιστολή μου σας υποβάλλω την παρέτησή μου από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πατρινού, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Προεδρεύοντα. Τα είπα την προηγούμενη φορά. Απολογισμό εγώ δεν θα κάνω, διότι ήμασταν οι περισσότεροι εδώ και γνωρίζετε όλοι πόσες ήταν οι συνεδριάσεις, πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν και, εν πάση περιπτώσει, πώς κύλησε η διαδικασία τα δύο τελευταία χρόνια.
πίσω από το έδρανο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να πω ότι με στήριξαν τρεις εξαίρετες γραμματείς, και η κυρία Γάσπαρη και η κυρία Πάσου και η κυρία Σκουτέρη, οι οποίες ανέλαβαν μεγάλο κομμάτι της ευθύνης αυτής, και νομίζω ότι πρωτίστως από το υπηρεσιακό τους καθήκον αλλά και τον καλό τους χαρακτήρα εξυπηρέτησαν ανεξαιρέτως όλα τα μέλη αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Τις ευχαριστώ και είμαι βεβαία ότι το ίδιο έπραξαν και με τους προηγούμενους προέδρους και το ίδιο θα πράξουν και με τον επόμενο. Για να βγουν όμως τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι υπηρεσίες. Και εμείς στεκόμενοι στο τιμητικό σκέλος της θέσης αυτής, θέλω να ξέρετε ότι για να ετοιμαστούν όλοι αυτοί οι φάκελοι, εγώ κατέβαινα κάτω στις υπηρεσίες, μιλούσα με τους υπαλλήλους, οι οποίοι ουδέποτε αρνήθηκαν τη βοήθεια, την πληροφόρηση και την παροχή εγγράφων. Και όλα αυτά τα έγγραφα βρίσκονταν μέσα στους φακέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να είναι πλήρης, κυρίως για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ανήκουν στη μειοψηφία. Αυτά τα μέλη της μειοψηφίας, που άλλοτε με διευκόλυναν και άλλοτε όχι κατά τις συζητήσεις, τα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι με μεγάλα αποθέματα συνένεσης βοήθησαν στο να εκδοθούν σωστές αποφάσεις. Ακόμα και όταν υπήρχε διαφορετική και πολλές φορές και αντικρουόμενες απόψεις ανάλογα με την παράταξη. Με τιμήσατε πάρα πολύ και φρονώ ότι και εγώ δεν αδίκησα ή, εν πάση περιπτώσει, ενσυνείδητα δεν αδίκησα κανέναν από εσάς και είχα πάντοτε τις πόρτες του γραφείου μου ανοιχτές στους συναδέλφους για την επεξεργασία των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τους συναδέλφους της διοίκησης, νομίζω ότι τα είπαμε την προηγούμενη φορά, σε όλους σας εγγράφως εχθές έστειλα τις ευχαριστίες μου για το γεγονός ότι μπαινοβγαίνατε διαρκώς στο γραφείο μου για να σας λύσω τα νομικά θέματα. Όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, τα ξέρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γίνει η παραίτησή μου αποδεκτή και θα συνεχίσουμε, ελπίζω με ήρεμες διαδικασίες, τα δημοτικά συμβούλια μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά από τις εκλογές. Εύχομαι στο νέο πρόεδρο που θα εκλεγεί να έχει τις ίδιες αντοχές που είχα εγώ και περισσότερες, για να περιμένει, για να έχει υπομονή και να τηρεί τη διαδικασία με τέτοιο τρόπο, ώστε κανένας μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να μην νιώθει προσβεβλημένος ή παραμελημένος. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Είναι γνωστοί οι συνάδελφοι οι απαιτήσεις αυτής της θέσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, και κάποιοι από εμάς έχουμε παρακολουθήσει αρκετούς Προέδρους Δημοτικού Συμβουλίου και έχουμε διατελέσει και αρκετοί από τους παρόντες και τις παρούσες στην αίθουσα. Είναι γεγονός ότι κάθε πρόσωπο, κάθε στέλεχος του Δήμου που έχει θητεύσει σε αυτή τη θέση είχε και ένα διαφορετικό στυλ. Δεν υπάρχει ενιαίο στυλ, θέλω να το πω αυτό. Δεν υπάρχει ο ίδιος τρόπος αντιμετώπισης πάντα των θεμάτων. Σε ό,τι αφορά την αγαπητή συνάδελφο, την κυρία Πατρινού, όπως είπα από την πρώτη στιγμή που ευνηδιασμένος άκουσα την απόφασή της, είναι μια απόφαση που με λυπεί και με βρίσκει αντίθετο. Ωστόσο, αφού επιμένει και αφού γίνει αποδεκτή και η παραίτηση, όπως ο νόμος ορίζει, το άρθρο 64, πρέπει να πω ότι ομολογουμένως υπήρξε μία πρόεδρος εργατική, συνεπής, ευσυνείδητη, που βοήθησε το σώμα να φτάσει σε αποφάσεις και, όπως εξήγησε και η ίδια, βοήθησε και συναδέλφους και υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάστηκε άψογα. Την ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τις υπηρεσίες που προσέφερε, και να συνεχίσουμε στη διαδικασία και να μιλήσουν όσοι άλλοι επιθυμούν. Ο κύριος Κύρλος.
Κύριε Προεδρεύον, κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινή η διατύπωση και διαπίστωση ότι η κυρία Πατρινού πραγματικά κοσμούσε το Προεδρείο. Είμαι στα δημοτικά έδρανα σαν δημοτικός σύμβουλος 3 τετραετίες. Είναι λίγες φορές που πραγματικά ένιωθα ότι έχω να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει, είχα να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά εκπροσωπούσε το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι τη διοικούσα παράταξη. Είναι, νομίζω, πλήγμα για το θεσμό τέτοιοι πραγματικά αυτοδιοικητικοί άνθρωποι να φτάνουν στο σημείο να παρετούνται από αυτή τη θέση. Είμαι ηθικά υποχρεωμένος στον εαυτό μου πάνω απ' όλα, αλλά και στην παιδεία αυτή που έχω αποκτήσει από τους γονείς μου, να μην κάνω εγώ προσωπικά αποδεχτή την παρέτησή της. Ευχαριστώ τον άνθρωπο πάνω απ' όλα σαν την Πατρινού και θέλω να πιστεύω, εφόσον και μένει στην αρχική της απόφαση, η επόμενη ή ο επόμενος πρόεδρος έχει βαρύ έργο, διότι αφήνει και πολύ μεγάλο έργο η κυρία Πατρινού. Ό,τι και να κάνει, εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη, να έχει καλές αποφάσεις και να έχει, να πούμε, και την ευλογία του Θεού. Και ειλικρινά σας τα λέω μέσα από την ψυχή μου αυτό που είπα, αυτά που είπα, γιατί έτσι αισθάνομαι. Ο κύριος Μπιτζάνης. Λιτά θέλω να πω ότι σαν τη ήσουν πρόεδρος για όλους μας. Και σε ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Να είμαι ειλικρής, από τη στιγμή που η κυρία Πατρινού εξέφρασε δημόσια την θέλησή της να κατέλθει ως υποψήφια δήμαρχος στις επόμενες δημοτικές εκλογές του Δήμου Κηφισιάς, θεώρησα ότι αυτό δεν συνάδει με την ιδιότητά της ως Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω και πιστεύω ότι αυτό το οποίο έκανε η ίδια αυτοβούλος, ενώ τελικά μπορούσε να μην το είχε κάνει, διότι όπως και ο ίδιος ο Δήμαρχος επικεφαλής της δικού σας παράταξης ανέφερε ότι έχει την εμπιστοσύνη του, θεωρώ ότι η πράξη παρέτησής της, η οποία έλαβε χώρα εκ των υστέρων, είναι μια ακόμα περισσότερο πράξη τιμής για την ίδια. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να της αναγνωριστεί δημόσια σήμερα, πέρα βέβαια του έργου που επετέλεσε και όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε, όλοι μας συμφωνούμε ότι το έργο της ήταν θετικό ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, πραγματικά είναι λυπηρό να φεύγει ένας πρόεδρος στη μέση της περίοδου. Η κυρία Πατρινού ήταν μια καλή πρόεδρος και καλή συνεργασία, πιστεύω, και με τον Δήμαρχο και με όλους και με την αντιπολίτευση. Κατόρθωσε όμως να μην τελειώσει τη θητεία της, βέβαια με δική της επιλογή, γιατί όπως ακούσατε όλοι εδώ σας στηρίζουν και να σημειώσω ότι είσαστε η πρόεδρος που βγήκε με το μεγαλύτερο ποσοστό και η μόνη πρόεδρος που δεν έληξε τη θητεία της. Και τα δύο είναι αξιοσημείωτα και μέσα στα παράλογα που ξεκινάνε από την επόμενη δημαρχιακή περίοδο. Που, κύριε Δήμαρχε, για αυτή τη δημαρχιακή περίοδο θα ψηφίσουμε αυτό που θα προτείνετε, αλλά στην επόμενη δημαρχιακή περίοδο να ξέρετε ότι όποιοι και αν είμαστε εδώ, ο Πρόεδρος δεν θα βγαίνει από τον Δήμαρχο. Κυρία Στερίου. Πραγματικά λυπάμαι και στενοχωριέμαι που φεύγει η κυρία Πατρινού από πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ίσως και από την δική μας την πλευρά. Ήθελα να τη γνωρίζω από το γάμο της, είχαμε οικογενειακές σχέσεις. Θα έλεγα ότι την πήρα και από το χεράκι προεκλογικά και κάναμε τα πρώτα βήματα μαζί.
Με βοήθησε, όπως είπε, και άλλους συμβούλους, αλλά και εμένα που είχε την πόρτα της ανοιχτή και πολλές φορές πήγαινα για τα δύσκολα θέματα που αντιμετώπιζα. Βρίσκαμε τη λύση. Ήθελα να την ευχαριστήσω, να της ευχηθώ καλή τύχη σε ό,τι κάνει και θα είμαστε πάντα φίλες. Ο κύριος Βάρσος. Και εγώ να ευχαριστήσω. Ήσασταν πρόεδρος όλου του Συμβουλίου, ακριβοδίκαια, και εγώ όλα τα χρόνια που είμαι εδώ πραγματικά εκτίμησα την προσφορά σας και συγχαρητήρια. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι επιθυμείτε και να συνεχίσετε πάντα να είστε έτσι ακέραια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, αποδεχόμαστε την πρόταση της κυρίας. Α, συγγνώμη, η κυρία Αγαπάκη έχει το λόγο. Ήθελα και εγώ να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Πατρινού. Πραγματικά ήταν πάντα πάρα πολύ πρόθυμη. Θαύμαζα και τη διάβγεια την οποία διατηρούσε πάντα μέχρι το τέλος των συνεδριάσεων. Ήταν πάρα πολύ εργατική, μελετηρή, ένιωθα προσωπικά πολύ ασφαλής και κάτι ακόμα, και το χιούμορ της μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ήταν, κάνει πάντα αποσυμπίεση. Εγώ λυπάμαι πάντως για την αποχώρηση. Λοιπόν, προχωράμε. Αποδεχόμαστε την παρέτηση της κυρίας Πατρινού σαν σώμα, εκτός του κυρίου Κύρλου, και προχωράμε στη διαδικασία ανάδειξης του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα παρακαλέσω τη συμπολίτευση να αποσυρθεί στην αίθουσα Βόλκος για να ψηφίσει τον προτινόμενο Πρόεδρο. Στην πραγματικότητα, για λόγους τυπικούς και για να μην αμφισβητηθεί η διαδικασία, θα βγούμε για λίγα δευτερόλεπτα και θα ξαναμπούμε, εντάξει, για να μην... Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα περάσουμε απέναντι, θα περάσουμε εδώ στο φωτιέ. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Το λέει ο νόμος πολύ αυστηρά. Θέμα δευτερολέπτων είναι. Θα μπούμε και θα βγούμε. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα είναι.
Είναι όλοι οι συνάδελφοι μέσα. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, συνάδελφοι, για το επόμενο διάστημα της δημοτικής περίοδου, δηλαδή για τα μέχρι τα τέλη του Αυγούστου του 2019, θα προτείνουμε τη συνάδελφο, την κυρία Δήμητρα Ντέμι Αγαπάκη. Ήθελα να πω, εντάχει και λόγω του προχωρημένου της ώρας, ότι κρίθηκε κατάλληλο πρόσωπο η Ντέμι για να προταθεί στο σώμα και να αναδειχθεί κατόπιν της μυστικής ψηφορίας που θα ακολουθήσει. Αφενός λόγω της επιστημονικής και επαγγελματικής της ιδιότητας, που σε κάθε περίπτωση προσφέρει ένα επιπλέον προσόν, χωρίς να είναι και απαραίτητο, αλλά προσφέρει ένα επιπλέον προσόν. Είναι γνωστό ότι άψογα εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους και συνάδελφοι που δεν υπήρξαν δικηγόροι. Αφετέρου όμως, και ίσως το σπουδαιότερο, έχει επιδείξει, και εμείς το γνωρίζουμε στην παράταξή μας, μία συνέπεια, μία παρουσία συνεχή, αθόρυβη αλλά ουσιαστική, μία εργατικότητα και βεβαίως το απαραίτητο ήθος. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι η κυρία Αγαπάκη, η φίλη Ντέμι, είναι κατά την άποψή μου ένας ανιδιοτελής δημοτικός σύμβουλος που δεν επεδίωξε ουδέποτε να έχει κάτι. Κακός. Διότι είναι μέσα στα καθήκοντά μας να επιδιώκουμε και θέσεις ευθύνης. Αλλά σε αυτή τη φάση θέλω να τονίσω ότι δεν το ζήτησε, αντίθετα τη ζητήθηκε και παρακλήθηκε να δεχθεί αυτά τα καθήκοντα, τα απαιτητικά, για το υπόλοιπο της θητείας μας. Προκειμένου να μην κλειδωνιστεί ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην διακινδυνεύσουμε τη συνέχεια των συνεδριάσεών μας, των αποφάσεών μας και της ομαλής λειτουργίας του Δήμου. Ως εκ τούτου, και επειδή πραγματικά, το λέω για τελευταία φορά, δεν είχε εκφράσει ίχνος επιθυμίας προς αυτή την κατεύθυνση, θέλω να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα που αποδέχτηκε την πρότασή μας. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Ξεκινάει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Κασιούρας Απόστολος. Το Προεδρείο. Ο κύριος Γραμματέας, ο κύριος Ραυτόπουλος. Υπάρχει Προεδρείο. Δεν χρειάζεται ειδικός γραμματέας. Είναι ο γραμματέας ο κύριος... Να ετοιμάζεται ο κύριος Τσούλος. Ναι, βάζουμε σταυρό. Ναι. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει σημασία. Βάζουμε κανονικά. Το άμα δεν έχει σταυρό δεν θεωρείται έγκυρο. Θέλει σταυρό, συνάδελφοι, θέλει σταυρό. Θεωρείται δεδομένο. Θέλει σταυρό, το λέμε έστω και τώρα. Πάτε από εκεί. Θέλει σταυρό, Απόστολε. Θα με φωτογραφίσετε τώρα. Όλα τα ψηφοδέλτια, συνάδελφοι, θέλουν σταυρό στη διαδικασία. Ο κύριος Κασιούρας ψήφισε. Η κυρία Χατζοπούλου. Ο κύριος Τσούλος ψήφισε. Ο κ.
κύριος Σαυλίτης εψήφισε. Η κυρία Χατζοπούλου εψήφισε. Δεν χρειάζεται να πάτε στην κάλπη, πίσω. Η κυρία Καραλή ψήφισε. Ο κύριος Παντελεάκης ψήφισε. Ο κύριος Καυγαλάκης ψήφισε. Πάτε. Συνάδελφε, ελάτε να παίρνετε τα ψηφοδέλτια. Έχουμε πληθώρα. Ο κύριος Ζαπάτης ψήφισε. Η κυρία Στερίου ψήφισε. Κυρία Καπάκη, ελάτε. Κύριε Κουρέπη. Κανονικά, ναι. Ο κύριος Λιανός ψήφισε. Έλα, βάλτε το εδώ κάπου εκεί. Πηγαίνετε πίσω. Ο κύριος Ιωτάκης ψήφισε. Η κυρία Αγαπάκη ψήφισε. Σε περιποιούνται όλοι, κύριε Στάθ. Και το ψηφοδέλτιο στο χέρι. Κύριε συνάδελφε, συντομεύεται. Έχετε άγχος και στον ή. Όχι, να φύγουμε. Ο κύριος Κουρέπης ψήφισε. Κυρία Παπασπύρου ψήφισε. Ο κύριος Παπανικολόπουλος. Ο κύριος Κόκαλης. Γνήσιοι Έλληνες, μια ζωή ανάποδα. Μάλιστα, κύριε Στά. Δεν πρέπει να βάλετε τίποτα καμία. Ψήφισα. Ο κύριος Κορδίλης ψήφισε. Παιδιά, μην μπερδευτούμε. Ο κύριος Κόκαλης ψήφισε. Ο Παπανικολόπουλος ακόμα. Ο κύριος Παπανικολόπουλος ψήφισε. Η κυρία Κούτση ψήφισε. Η κυρία Κασιμάτη ψήφισε. Ο κύριος Κύρλος ψήφισε. Η κυρία Τσιάμα ψήφισε. Η κυρία Κορογιαννάκη ψήφισε. Η κυρία Κεφαλά ψήφισε. Ο κύριος Μωράκης ψήφισε.
σε ψεχνώ. Ο κύριος Μπιτζάνης εψήφισε. Ο κύριος Βάρσος εψήφισε. Ο κύριος Καλός εψήφισε. Ο κύριος Κανακάκης εψήφισε. Ο κύριος Τσαγκάρης εψήφισε. Κυρία Παπαδήμα και κυρία Πατρινού. Κύριος Παπαδόπουλος. Δεν ψήφισες. Η κυρία Πατρινού εψήφισε. Το είπα. Η κυρία Παπαδήμα ψήφισε. Ψήφισε. Ψήφισε, παιδιά, ψήφισε. Όχι, τι. Το πέταξε. Ναι, ναι. Ο κύριος Λαυτόπουλος ψήφισε. Ο κύριος Παπαδόπουλος εψήφισε. Τελευταίος. Και η κυρία Παπαδήμα. Η κυρία Παπαδήμα την είπαμε. Πώς είναι. Τον αυλή τη βάλατε να ανοίξει την κάλπη. Πόσο ψηφίσαμε? 8, αριθμό ψηφοδελτίου. Πόσοι ψήφισαν, 33. Πόσοι ψήφισαν, συγγνώμη. 33. Κύριε συνάδελφε, 33 ψήφισαν και ξεκινάμε. Ψηφοδέλτιο 1, αγαπάκι. Ξεχωριστά η φάκελη. Ψηφοδέλτιο 2, λευκό. Το γράφεις. Ναι, παιδί μου, εδώ, το γράφω και μονογράφω. Ψηφοδέλτιο 3, νούμερο 3, λευκό. Ψηφοδέλτιο νούμερο 4, λευκό. Ψηφοδέλτιο νούμερο 5, αγαπάκι. Ψ,
Ψηφοδέντρο νούμερο 6, Αγαπάκι. Συγγνώμη, Λευκό. Λευκό. Ψηφοδέλτιο νούμερο 7, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 8, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 9, Αγαπάκι. Σημειώνεται. Ποιο νούμερο είμαστε τώρα? Ψηφοδέλτιο νούμερο 10, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 11, Αγαπάκι. Όχι, τι είναι αυτό, τι είναι. Είναι μέσα. Δύο. Α, δύο είναι. Άκυρο, άκυρο. Δεν είναι λευκό, είναι άκυρο. Ψηφοδέλτιο νούμερο 12, Αγαπάκι. Κύριε συνάδελφε, μας βλέπουν. Ψηφοδέλτιο νούμερο 13, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 14, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 15, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 16, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 17, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 18, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 19, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 20, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 21, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 22, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 23, Λευκό. Ψηφοδέλτιο νούμερο 24, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 25, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 26, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 27, Αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 28, Αγαπάκι. Μπράβο.
Ψηφοδέλτιο νούμερο 29, αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 30, αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 31, αγαπάκι. Ψηφοδέλτιο νούμερο 33, όχι 32, 32, αγαπάκι. Τελευταία είμαστε, ε. Ψηφοδέλτιο νούμερο 33, αγαπάκι. Σημείωσε τα λευκά. 6. Το δούμε. 5 λευκά. Λευκά, ένα άκυρο. Κύριοι συνάδελφοι, ψηφίσανε 33. Έχουμε έγκυρα 27, εκλέγεται πρόεδρος η κυρία Αγαπάκη, 5 λευκά και ένα άκυρο. 5 λευκά είπαμε. Πόσο είναι, πόσο είναι τα λευκά? 5 λευκά, ένα άκυρο και 27... Δεν βγαίνουν, 25, 32, 33, ναι. Εντάξει. Είμαι βαθιά συγκινημένη. Μισό λεπτό. Είναι βαθιά συγκινημένη. Δεν μπορεί να μιλήσει από συγκίνηση. Ένα λεπτό. Συγχαρητήρια στην καινούρια πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Συμβουλίου. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ το Δήμαρχο για την πρόταση, το Σώμα για την ψήφιση. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου. Θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια. Να τηρήσω τη δικαιοσύνη και την ισότητα των όπλων. Και να ζητήσω. Κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, είμαστε σε συνεδρίαση. Και να ζητήσω τη συνδρομή. Κύριε συνάδελφε, είμαστε σε συνεδρίαση. Κάντε λίγο υπομονή. Να ζητήσω τη συνδρομή του σώματος, την ηρεμία, την αντιπαράθεση χωρίς πάθος και εξάρσεις και τον πολιτισμό. Να επικρατήσει πολιτισμό. Ευχαριστούμε, κυρία Αγαπάκη. Και ευχαριστούμε και την απερχόμενη πρώτη, κυρία Πατρινού. Λύεται συνεδρίασης 2 και 10. Η ειδική συνεδρίασης για την εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.